Την ικανοποίησή του για την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας που έκανε αποδεκτή εν μέρη την ένσταση της Δημοτικής Παράταξης Δρόμης Συνεργασίας κατά της τροποποίησης του καταστατικού της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Βόλου, εξέφρασε σήμερα ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος μειοψηφίας Ιάσων Αποστολάκης. Όσο και αν έχει αλλεργία ή βγάζει σπυράκια η Δημοτική Αρχή με τον έλεγχο της κάθε πράξης και την νοημότητα, εμείς θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε πράγματα που είναι εκτός και πέραν του νόμου. Είναι μια δικαίωση ότι το χειριστήκαμε το θέμα σωστά. Είναι ένα φρένο σε όσους και επιδιώξεις της Δημοτικής Αρχής να μην συνδιαλέγεται. Με την ένστασή τους, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δρόμων Συνεργασίας ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ανεβό σε ό,τι αφορά στους σκοπούς που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία χώρων στάθμευσης και την εκμετάλλευσή τους, τη διαμεσολάβηση για την εκμετάλλευση ακινήτων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διοίκησης επιχειρήσεων του τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, την παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρήσεων ακίνητης περιουσίας, τη μίσθωση υπομίσθωση αγορά μηχανημάτων αποχιονισμού, την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Δήμο Βόλου, την οργάνωση, διαχείριση και εκμετάλλευση εμποροπανήγυρες, τη δημιουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων, την ανάπτυξη, εφαρμογή και εκμετάλλευση τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακού δικτύου, τις υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων και τις υπηρεσίες εκπώνησης μελετών εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Όλες αυτές οι δραστηριότητες, οι εμπορικές, οι οποίες ήθελε η Δημοτική Αρχή να προσθέσει στο καταστατικό της εταιρείας, είναι πέραν του νόμου. Γιατί και τα επιχείρηματα ήταν τα εξής, ότι όλα αυτά που προσθέτει δημιουργούν έναν υπερφορέα, έναν υπερδήμο, ένα παράκεντρο εξουσίας, μία παράγκα, να μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά, στην οποία θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή να περνάει ό,τι θέλει, πέρα και ξέρω τον έλεγχο του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην φέρει τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός ενός μήνα, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αλλάξει το καταστατικό ως προς τα προαναφερόμενα σημεία.